λέει στο 9 εδάφιο, «Εκάλεσε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπε προς αυτόν, πού είσαι?» Λέτε να μην ξέρει. Αυτός που έχει τα πάντα ενώπιόν του σαν ένα πιάτο, λέτε να μην ξέρει πού ακριβώς είναι ο Αδάμ. Αυτός που είναι κρυφιογνώστης, καρδιογνώστης, παντογνώστης. Γιατί τον ρωτάει? Του δίνει μία ευκαιρία. Βγες από την κρυψώνα σου, φανέρωσέ μου τη γύμνια σου, δείξε μου την πληγή σου, να έρθω να τη θεραπεύσω. Αυτό του λέει. Πρέπει εσύ να το ζητήσεις. Πού είσαι? Εγώ σε καλώ. Βγες από την κρυψώνα σου. Ξέρω πού είσαι, αλλά πρέπει εσύ να φανερωθείς. Αν δεν φανερωθείς, δεν θα θεραπευτείς. Δεν θα ελεηθείς. Ο δε είπε, την φωνή σου ήκουσε εν το παραδείσο και εφοβήθην διότι είμαι γυμνός και εκρύφθην. Εδώ χάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Θα μπορούσε να του πει, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι υιό σου», και εκεί αμέσως ο πατέρας να πέσει στην αγκαλιά του και να του πει, «Πάμε πάλι από την αρχή. Μηδενίζω το κοντέρ. Παραμένεις στον παράδεισο, σου δίνω άλλη μια ευκαιρία». Το χάσε αυτό. Δεν είπε τίποτα. Φοβήθηκα, κρύφτηκα. Δικαιολογίες δηλαδή. Φθηνές δικαιολογίες. Οι οποίες τελικά τον καταστρέφουν. Λέει στο 11. «Και είπε προς αυτόν ο Θεός, τι σε φωνέρωσε εισέ ότι είσαι γυμνός?» Το μεγάλο ζήτημα και το πρόβλημα είναι ποιος φανερώνει σε κάποιον ότι είναι γυμνός. Εξαρτάται ποιος θα σου μιλήσει για Χριστό. Εξαρτάται ποιος θα σου πει ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Γιατί εάν το κατάλληλο πρόσωπο δεν σου φανερώσει τη γύμνια, τότε θα φορέσεις ένα ψευτοένδυμα, μια αλότρια διδασκαλία που θα σου οδηγήσει σε αδιέξοδο και θα εξακολουθείς να είσαι γυμνός. Τι σου εφανέρωσε ότι είσαι, ποιος σου εφανέρωσε ότι είσαι γυμνός? Ρωτάει. «Μήπως έφαγες από του δένδρου, από του οποίου προσέταξε εσέ να μην φάγεις?» Του κάνει μία μοναδική πάσα. Είναι σαν να σου λέει, «Έλα εδώ, σου δίνω την ευκαιρία, πες μου ότι έφταιξες, ανέλαβε την ευθύνη, παραδέξου το σφάλμα, κλάψε και θα σε ελεήσω». Γιατί ο Θεός, επαναλαμβάνουμε αδελφοί, δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού. Κοιτάξτε αγώνα που κάνει ο Θεός να κρατήσει τον παραβάτη μέσα στον παράδεισο. Και κοιτάξτε τι αγώνα κάνει ο παραβάτης να βρεθεί εκτός παραδείσου. Μη αναλαμβάνω την προσωπική του ευθύνη. Ο Θεός ενδιαφέρεται περισσότερο τελικά από τον Αδάμ να μείνει μέσα. Ενώ ο Αδάμ υπερασπιζόμενος στην οδόν του, έστω και σιωπηλός, βρίσκεται εκτός παρουσίας Θεού εντός ολίγου μαζί με τη γυναίκα του.